Στο κατόφλι του Ελιζέ υποδέχθηκε ο Εμμανουέλ Μακρόν τον Νίκο Αναστασιάδη. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας τους στον ενεργειακό και τον αμυντικό τομέα. Ο Γάλλος Πρόεδρος εξήρε τη στάση του Νίκου Αναστασιάδη στο Κυπριακό και τόνισε πως θα στηρίξει τις μελλοντικές προσπάθειες για λύση. Ο Κύπριος Πρόεδρος υπογράμμισε το σημαντικό ρόλο της Γαλλίας. Να συμβάλλει στο να είναι πιο δημιουργικός ο διάλογος και να βοηθήσει στο να επιτευχθεί μια ειρήνη σε μια σημαντική περιοχή της Μεσογείου, ιδιαίτερα με την λύση του Κυπριακού προβλήματος. Νομίζω πρέπει να κεφαλαιοποιηθεί η πρόοδος που σημειώθηκε στις συνομιλίες με τον Κυπριακό. Όταν η Κύπρος θεωρήσει αναγκαία την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, η Γαλλία θα την στηρίξει και θα έχει βοηθητικό ρόλο, γιατί είμαστε πρόθυμοι να προωθήσουμε αυτές τις συνομιλίες. Ο Νίκος Αναστασιάδης συναντήθηκε και με στελέχη της Total. Η εταιρεία ανακοίνωσε πως θα δραστηριοποιηθεί στο οικόπεδο 6 της ΑΟΣ, του οποίου η κυριότητα αμφισβητείται από την Τουρκία.